Ξέραμε ότι παίζουμε με μια δύσκολη ομάδα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα που είναι μαζί με την οδηγήτρια οι διευθυντικές του τίτλου. Το ξέραμε ότι από την αρχή ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Εμείς ο σκοπός και ο στόχος σήμερα ήταν να αποφυλαχτούμε, να μην φάμε ένα κάποιο γρήγορο γκολ και όλα πήγαν στραβά από την αρχή, επειδή οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν αρκετά νωρίς. Μετά τα πράγματα για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ότι γενομένου ότι είχαμε και πάρα πολλές απουσίες ότι βασικών ποδοσφαιριστών και δεν είχαμε πώς να τις αναπληρώσουμε και αναγκαστήκαμε από τον πάγκο να επιστρέψουμε πάρα πολλά νέα παιδιά από το φυγό. Εντάξει, δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε. Πιστεύω κάναμε σήμερα την προσπάθειά μας, μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν αντίπαλο πολύ πιο ποιοτικό και καλύτερο σε όλα τα σημεία, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Συνέχεια. Συνέχεια τώρα παίζουμε ένα τελευταίο παιχνίδι, το εντός έδρα για μας τελευταία. Εννοώ τελευταίο για μας για τη χρονιά αυτή τη φετινή. Είναι με την Ραπετσόνα, πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε για να καλυτερέψουμε τη βαθμολογική μας θέση και όπως έχω πει και πιο έτσι παλιά, για να πάρουμε καλύτερη θέση στα μπαράζ. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.